μου πει ο κύριος Βενιζέλος ή ο κύριος Σαμαράς, αυτό που τους έλεγα και εκεί μέσα, υπάρχει περίπτωση αυτά τα λεφτά που πήραμε να είναι τα τελευταία? Να πει δεν θα ξαναπάρουμε ποτέ λεφτά. Όχι. Θα ξαναπάρουμε λεφτά και τα νέα λεφτά σημαίνουν νέα μνημόνια. Ας μην κορδευόμαστε. Έχουμε απολέσει παντελώς την εθνική κυριαρχία. Εάν δεν επιτρέψει εθνική κυριαρχία στα χέρια μας, τότε δεν θα έχουμε καμία προοπτική. Εθνική πολιτική και εθνικό νόμισμα. Το μόνο που μας σώζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και άκουσαμε πολύ ενδιαφέρον, τη συζήτησή σας. Και δεν είναι εντελώς για πέταμα, αν και διαφωνώ σε μία σειρά πραγμάτων. Δηλαδή, στα 100 πράγματα διαφωνώ στα 99 με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να ξαναδούμε όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να το ξαναδούμε. Αυτό το φοβικό σύνδρομο που υπάρχει σήμερα δεν οδηγεί πουθενά. Κάθεται ο Σαμαράς σε αυτή την καρέκλα, όσο μπορεί περισσότερο, θυσιάζοντας τεράστια θέματα από την εθνική αξιοπρέπεια. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Δίνεται μεγάλη ζωή σε αυτή την κυβέρνηση? Θα μπορέσει να μείνει για αρκετό χρονικό διάστημα? Διαβάζω, κύριε Παπαδάκη, επαναλαμβάνω, το επίσημο όργανο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η Δημοκρατία. Τελευταία σελίδα χθες. Η κυβέρνηση αυτή είναι με προοπτική τετραμήνου. Όταν λοιπόν η φωνή της Νέας Δημοκρατίας προσδιορίζει 4 μήνες, εγώ γιατί να δώσω περισσότερο? Πιστεύετε δηλαδή ότι αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές, Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα πέσει αυτή η κυβέρνηση? Επαναλαμβάνω, εφόσον το λέει η ίδια η φωνή της Νέας Δημοκρατίας, η εφημερίδα Δημοκρατία, του Φαΐλου Κρανιδιώτη στην ουσία, δεν μπορώ εγώ να διαφωνήσω και να πω ότι θα πάει 4 χρόνια. Κάτι ξέρουν αυτοί παραπάνω για να το δημοσιεύουν μάλιστα και σε περίοπτη θέση. Τις απόψεις τις οποίες εκφράσατε προηγουμένως, ότι δεν θα έπρεπε να δώσει σανίδα σωτηρίας η Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ και ιδιαίτερα στον κύριο Βενιζέλο, είναι απόψεις του Γιώργου Καρατζαφέρη ή είναι και απόψεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας? Και αν είναι απόψεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έχει συζητήσει με κάποια από αυτά? Τέτοιες προβοκάτσεις δεν τις κάνω, δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Όμως ακούω τη βάση Νέας Δημοκρατίας. Εγώ έχω ανοιχτό διάλογο από τη δική μου εκπομπή και βλέπω την αγωνία που υπάρχει. Δεν ψηφίσαμε Πασόκ. Στην ουσία τι γίνεται? Δίνει άφεση αμαρτιών στο Πασόκ και στον κύριο Βενιζέλο, ειδικά ο κύριος Σαμαράς, προκειμένου να παραμείνει στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Βενιζέλος έχει κατηγορηθεί από τον κύριο Παπακοσταντίνου ότι έχει μία δράση στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρ. Όλα αυτά προσπερνιούνται μόνο και μόνο να μείνει αλόβητος ο κύριος Βενιζέλος, προκειμένου να στηρίζει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά είναι σχήματα οξύμανα και αντιφατικά και δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς είχε μια χρυσή ευκαιρία τότε με την ΕΡΤ να παραιτηθεί και να πάει σε εκλογές, διεκδικώντας ότι εγώ πιστεύω πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις και οι άλλοι δεν με αφήνουν. Τώρα έχει γίνει, αν θέλετε, ένα γιαλατζή κόμμα με γιαλατζή απόψεις.